έχει έρθει η ώρα, η αγαπημένη μου ώρα τη στήλη τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Καταρχά, με τη συνεργάτη θα είμαστε στην εκτερία την Κυριακοπούλου. Εκτερία, καλησπέρα. Καλησπέρα, ξεκινάμε καλησπέρα. Ξεκινάμε από του γνωστού και θα πάμε στου λιγότερο γνωστού για το μεταξύ μα, δηλαδή εδώ ακριβώς, για την εκπομπή. Γιατί αλλιώ αγαπάμε, Πόπι Μάντι. Καλησπέρα. Αγαπάμε. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είστε εδώ σήμερα στην παρέα μα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και θα μα βοηθήσετε. Θα μας δείξει, τέλεια πράγματα, προπαντός με υπέροχα προϊόντα. Σήμερα, όπως καταλάβατε, δεν θα κάνουμε κάτι γλυκό, αν και έχουμε πολύ γλυκές παρουσίες στην παρέα μας. Σωστά τα λέτε, Θα κάνουμε έτσι κάτι πάρα πολύ ωραίο που λατρεύουν όλοι, ειδικά οι γενιώτες. Θα κάνουμε μία πίτα, πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ γρήγορη, και μία έμπνευση της αγαπημένης μου Πόπης, να την ευχαριστήσω που είναι εδώ κοντά μας. Και να καλησπέρισω και τους αγαπημένους μας φίλους. Και γενικώς θα έχουμε πάρα πολύ σήμερα. Ναι. Θα έχουμε πάρα πολύ. Με όλα αυτά τα πάρα πολύ που είπες. Πάρα πολύ, να περιμένετε. Οπότε κοτόπιτα. Κοτόπιτα. Κοτόπιτα, θεϊκή. Θα αρχίσουμε από τα βασικά, έτσι. Για να φτιάξουμε την κοτόπουλο, τι θέλουμε. Κοτόπουλο. Μπράβο. Κοτόπουλο. Και από πού θα το πάρουμε. Από την Πόπη. Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, αν τα πάρουμε την κοτόπιτα από το κρεοπόλι μας, από μένα, από οτιδήποτε, θα ζητήσουμε ένα κοτοπουλάκι. Κατά προτίμηση να είναι μεγάλο, για να έχουμε πιο πολλά κρέατα. Έτσι. Παίρνουμε το κοτόπουλο. Ζητάμε να μας το καθαρίσουν. Είναι εύκολο να φύγουν αυτά που πρέπει να φύγουν, οι λεμοί, τα φτεράκια, τα κομμαράκια, το πίσω μέρος. Το φτιάχνουμε, παπάμε και το βράζουμε. Αυτή η κοτόπιτα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει και με ένα χθεσινό φαγητό. Χθες πήραμε και μαγειρέψαμε κοτόπουλο, μας περίσσεψε. Το παίρνουμε λοιπόν, το ξεψαχνίζουμε και κάνουμε τη συνέχεια που θέλουμε. Α, ωραία. Έτσι. Μπορεί να μην το πάρεις, δηλαδή μας έχει μείνει κάτι υπολείμματα από την προηγούμενη μέρα. Τα ξεψαχνίζουμε αρκεί να έχουμε 700 περίπου γραμμάρια ψαχνό κρέας από κοτόπουλο. Δεν πετάμε τίποτα δηλαδή. Μπράβο. Δεν πετάμε τίποτα. Μπράβο. Δεν είναι εποχή, δεν ήταν ποτέ, δεν είναι σωστό να πετάμε. Ποτέ. Αλλά τώρα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, κάναμε ένα κοτόπουλο με πατάτες, κάναμε ένα κοτόπουλο βραστό στην κατσαρόλα. Μας έμεινε λίγο κρεατάκι, το ξεψαχνίζουμε πάρα πολύ καλά. Όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε ένα ξεψαχνισμένο κοτόπουλο βρασμένο. Να κάνουμε ένα zoom αν θέλουμε. Να πω εγώ κάτι. Να πεις. Ναι. Δεν το σχολίασα ακόμα, αλλά δεν κρατιέμαι, με ξέρεις. Τι ωραίο πλάνο είναι αυτό με την κοτσίδα. Τι κοτσίδα είναι αυτή η νεκταρία. Εντάξει, νομίζω ότι η Μαρία Μίτσι, hairstyle by Μαρία Μίτσι, το ξέρουμε πλέον. Εντάξει, μου κάνει τώρα ζουμάκια από το. Μην μου κάνει κοντινά, Θοδωρή. Εσύ δεν ζητά ζουμάκια συνέχεια, ορίστε το ζουμάκι. Στα φαγητά δεν θέλω. Α, στα φαγητά, λοιπόν. Ζουμάκια. Αυτό ήταν μια παρέσα, έπρεπε να την πω γιατί είναι εντυπωσιακή η κοτσίδα. Να ευχαριστήσω την κόκορα. Έτσι. Ορίστε, γι' αυτό ακριβώ το κάνουμε. Αυτό ακριβώ. Έχουμε και το ηχητικό εφέ. Η Έλενα, ναι, έχουμε και το ηχητικό εφέ. Έχω το ηχητικό, περιμένετε, για να πίσω. Η Έλενα Ιστάμου μου λέει είναι σαν μοϊκάνα. Δεν είναι ακριβώς κόκορας, αλλά μας κάνει. Είναι μοντέρνες κοτσίδες, παιδιά. Και είναι πάρα πολύ της μόδας αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε... Λοιπόν, συνεχίζουμε, έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε, ναι. Έχουμε το έχουμε κοτόπουλο. Έχουμε ξεψαχνίσει το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, αν θα το βράσουμε κατευθείαν, το έχουμε αλατίσει κιόλας. Και αν θέλουμε, ρίχνουμε και ένα κρεμμυδάκι μέσα. Οπότε και το ζουμάκι μας που θα μας μείνει, μπορούμε να κάνουμε και μια πάρα πολύ ωραία σούπα. Με ένα σπάρο, δύο τριγώνια, έτσι. Έχουμε και μια ωραία σούπα. Τέλεια. Για το βράδυ μας. Δηλαδή λοιπόν, τώρα για αυτή τη συνταγή. Έχουμε ξεψαχνισμένο κοτόπουλο γύρω στα 700 γραμμάρια, ένα στήθος μεγάλο δηλαδή. Τέλεια. Λοιπόν, το ρίχνουμε στον μπολ μας. Πάρα πολύ ωραία. Προσθέτουμε πιπεριές σε διάφορα χρώματα. Γιατί θα μας βγάλει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα όταν θα την κόψουμε. Έτσι, κόκκινες, πράσινες. Και αυτές περίπου ένα φλιτζάνι του τσαγιού και λίγο παραπάνω, ένα μπολάκι. Και μαϊδανό. Εδώ βλέπουμε έχουμε και κάποιες περίτσες για ντεκόρ θεϊκές. Λοιπόν, ρίχνουμε τρία αυγά, ομά. Έτσι, δεν βράζουμε τίποτα. Θα το φλάκι μέσα. Πατάτα εδώ. Ναι. Προσέχουμε, μας πέσουν τα τσόφλια μέσα. Σωστό. Η συνταγή απευθύνεται στις τελείως άσχετες, έτσι. Μιλάμε για γρήγορα και εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Τα τσόφια δεν τα ρίχνουμε μέσα. Και το κοτοπουλάκι, αν την κάνουμε τη συνταγή αυτή αποκλειστικά για αυτή την πίτα, το κοτοπουλάκι θα έχουμε αλατίσει και θα έχουμε βάλει και πιπέρι μέσα. Πιπεράκι, ναι. Εμείς τώρα στην πίτα αυτή δεν θα βάλουμε αλάτι και πιπέρι, γιατί έχουμε το τυράκι μας, το οποίο το έχω εγώ εδώ πέρα.
Είναι περίπου 250 γραμμάρια. Μία κούπα με αφρίξα. Μία ωραία, κούπα. Οπότε θα το αφήσω αυτό, Χριστόφορε. Και θα το τρίψουμε το τυρί. Αυτά, λάτζα. Ναι. Αυτή είναι η λάτζα που λέγαμε, μπράβο. Λοιπόν, θα το τρίψουμε στο μεγάλο τρίφτη, ναι. Τέλεια. Να πάρω ένα μαχαιράκι, να το κόψω στη μέση και μέχρι να τρίψω εγώ το τυράκι, θέλεις να μας πεις για το κοτόπουλο. Ναι, το κοτόπουλο είναι ένα είδος κρέατος, πάρα πολύ υγιεινό, ανήκει στα λευκά κρέατα, αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Θέλει ιδιαίτερες συνθήκες για να διατηρηθεί, θέλει κάτω από τους 4 βαθμούς Κελσίου στο ψυγείο μας. Συνήθως τα ψυγεία μας δεν έχουν τέτοια θερμοκρασία στα γεύκα. Γι' αυτό και μπορεί να χαλάσει. Χαλάει πάρα πολύ εύκολα, έτσι. Mm-hmm. Κάτω από τους 4 βαθμούς Κελσίου. Και όταν στην κουζίνα μας πάμε να το κόψουμε, να το τεμαχίσουμε κτλ., πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μπορεί να σας μεταφέρει μικρόβια. Σαλμονέλα, η οποία είναι επικίνδυνο. Θέλει προσοχή να πλύνουμε καλά τα σκεύη μας, τα μαχαίρια που κόψαμε, όλα, ό,τι έχουμε χρησιμοποιήσει στα πιάτα. Αυτή είναι η προσοχή που πρέπει και όπως σας είπα. Θέλει κάτω από 4 βαθμούς Κελσίου. Το πιάνουμε, το πλένουμε, γιατί έχω ακούσει ότι δεν το πλένουμε καλά, προσέχουμε γιατί εδώ στους λαιμούς του, μέσα στην κοιλιά του μπορεί να έχει πολλήματα από τροφές και τέτοια. Το πλένουμε, το καθαρίζουμε για να το χρησιμοποιήσουμε και μετά πλένουμε πολύ σχολαστικά την κουζίνα μας. Και τα ό,τι έχουμε χρησιμοποιήσει και έχουμε κουμπίσει, γιατί μπορεί να μας μεταφέρει μικρόβια. Δηλαδή η επικίνδυνη ζώνη θερμοκρασίας για το κοτοπουλάκι είναι από 5 βαθμούς και πάνω. Ναι, είναι επικίνδυνη. Άρα θέλουμε να έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία για να αποθηκεύσουμε το κοτόπουλο. Γενικά, πάρτε το και μαγειρέψτε το εύκολα αμέσως ή βάλτε το σε κατάψυξη. Σωστό. Μην το αφήνετε για μέρες σε ένα ψυγείο το οποίο δεν ξέρετε τι θερμοκρασία έχει. Αυτό βέβαια μπορεί να το δείτε βάζοντας ένα θερμόμετρο χώρο μέσα στο ψυγείο. Θα δείτε και από περιέργεια ότι τα άλλα κρέατα δεν έχουν τόση ανάγκη, αυτό όμως είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Λοιπόν, ρίχνουμε και το τυρί μας μέσα. Ωραίο τυράκι αυτό. Ναι. Μέχρι στιγμής πάντως δεν κάνουμε κάτι δύσκολο, εγώ θα πω. Όχι. Παίρνουμε τα υλικά μας, θα τα κάνουμε όλα μέσα. Είπαμε ό,τι πιο εύκολο. Βάζουμε και το τυράκι και νεκταρία, τι κάνεις εκεί. Βάζουμε τα γάλα. Η νεκταρία τρώει το τυρί. Εγώ τρώω το τυράκι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το τυρί. Ένα σου σεφ δεν κάνει να τρώει. Μόνο αλφαμάγειρα. Ωραία, αλήθεια. Μόνο αλφαμάγειρα. Έλα, αλφαμάγειρα. Πήρα τον τίτλο του αλφαμάγειρα σήμερα. Ναι. Πάρα πολύ. Αλφαμάγειρα. Έτσι, μπράβο. Πήρε και προαγωγή. Τώρα μάλιστα. Και αν ανακατεύουμε, καλά θα ήταν έχουμε να. Θέλετε να τα ανακατέψω εγώ. Άσχο, δύο λεπτά. Για να αναμειχθούν τα υλικά όλα μαζί. Πάλι λάτσα. Αλφα μάγειρα. Πάλι λάτσα. Θα με φάει λάτσα εδώ μέσα, αλλά δεν πειράζει. Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ ωραία. Και πεντανόστιμα. Όλοι από λάτζα έχουμε ξεκινήσει. Όλοι ξεκινήσαμε από λάτζα και ανεβήκαμε. Γενικότερα μας αρέσει να ανεβαίνουμε. Και οι περίτσες... Συγγνώμη. Προς τη λάτζα. Σωστό. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Ελπίζω νεκταρία με τα ταχύρυθμα μαθήματά σου. Έτσι. Λοιπόν, Χριστόφορε, την επόμενη εβδομάδα θα μαγειρέψεις εσύ. Δεν δέχομαι όχι, θέλω να σκεφτείς μία συνταγή. Ναι. Εύκολη, έχουμε δείξει πάρα πολλές εύκολες συνταγές. Ναι. Αναμίξαμε τα υλικά μας τώρα. Το τοστ πιάνεται για συνταγή. Όχι. Βασικότερη. Λοιπόν. Ωραία, τέλεια. Αυτό είναι η μίξη μας εδώ. Κοπήκαλα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Άμα θέλεις, βγάλεις τα γαντάκια σου. Τα βγάζουμε. Και φοράω κι εγώ. Και τώρα θα σας ανοίξω. Τη σφολιάτα μας. Τη σφολιάτα. Το φύλλο που βάζουμε στην πίτα μας είναι σφολιάτα. Είπαμε θα κάνουμε πάρα πολύ απλή τη ζωή μας. Η συνταγή απευθύνεται σε τελείως άσχετους, έτσι. Mm-hmm. Εάν δεν τα καταφέρουν και με αυτή τη συνταγή, δεν έχουν χώρο στην κουζίνα. Ελπίζω να μην είναι μπιχτή αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν, εδώ θέλουμε ζουμάκι τώρα. Αγοράζουμε... Τι ζουμάκι θες, αυγολέμονο, λαδολέμονο, λαδόξιδο... Να το! Θα δείξω πώς θα κόψουμε τη σφολιάτα, την οποία την έχουμε αγοράσει από ένα σούπερ μάρκετ, από οπουδήποτε πουλάνε σφολιάτες. Έτσι. Mm-hmm. Είναι σφολιάτα, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το ένα. Ωραία. Την τεντώνουμε και λίγο για να μας βγει λίγο μεγαλύτερο. Με έναν πλάστη θα ήταν καλύτερο, θα μας γινόταν καλύτερο το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Και έτσι τώρα το φτιάχνουμε. Και πάνω απ' όλα μην τη φοβάστε και να κοπεί, ξανακολλάει. Έτσι. Γιατί έχει μέσα το βουτυράκι, είναι σαν πλαστελίνη, είναι τόσο εύπλαστη, είναι ζυμαράκι, ωραίο.
Εμείς ξέρουμε ότι η σφολιάτα πωλείται και καταψυγμένη και σε ψυγείο. Εμείς έχουμε πάρει τώρα τη σφολιάτα ψυγείο, που δεν χρειάζεται να την ξεπαγώσουμε. Εάν πάρετε όμως την κατεψυγμένη, θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που λέει, δηλαδή θα την αποψύξετε λίγες ώρες νωρίτερα στο ψυγείο σας, όχι εκτός ψυγείου. Λοιπόν, τώρα είναι εδώ. Είναι λίγο μπελάζ, γιατί άμα μαλακώσει πάρα πολύ, δεν δουλεύεται πάρα πολύ εύκολα. Ναι, γι' αυτό θα τη βάλουμε και στο ψυγείο. Ναι, γιατί άμα μείνει εκτός. Κρύα. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε το φύλλο της σφολιάτας μας και κάνουμε το εξής. Κόβουμε από τις δύο άκρες, πάνω και κάτω, ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι χαράσουμε. Δεν κόβουμε. Όχι μέχρι τέρμα δηλαδή. Τέρμα, μέχρι τη μέση. Α, μάλιστα. Δεξιά και αριστερά. Δύο μεγάλα. Έτσι, να έχει κάποιους πόντους, περίπου στο ίδιο και από κάτω. Ωραία. 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 Και μετά κόβουμε λουριδίτσες, φτάνουμε μέχρι εκεί που κόψαμε, αντικριστά. Mm-hmm. Α, δηλαδή, χαράζουμε έτσι γραμμούλες, ναι, περίπου μέχρι το κέντρο. Όχι, στη μέση θα αφήσουμε μία λουρίδα αρκετά χαρτί για να βάλουμε τα υλικά μας μέσα, έτσι. Κάνουμε κάτι σαν χαρτοκοπτική, ναι, εγώ βλέπω, ναι, 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 να πω. Και αντιστοίχως απέναντι, έτσι. Και αυτό θα βγει μετά ένα τέλειο σχεδιάκι, έτσι. Ναι. Η Πόπη κάνει, παιδιά, έχει τόσο ωραίες ιδέες που μόλις μου είπε θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Λέω, έπρεπε να σας είχα φέρει πολύ νωρίτερα εδώ πέρα. Λοιπόν, την έχουμε χαράξει, έτσι. Μας έχει μείνει αρκετός χώρος για να βάλουμε μέσα το μας έχει μείνει περίπου μία παλάμη στο κέντρο και δίπλα είναι όλο χαραγμένο. Θα διάσω εγώ το μειγματάκι, ναι, που φοράω το γαντάκι. Κοιτάξτε τι ωραία, έτσι, χρώματα έχουν και αρώματα, η πιπεριά πάει πάρα πολύ ωραία με το κοτόπουλο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα μπέικον και να δώσουμε μία γεύση. Να το τσιγαρίσουμε πιο... το μπέικον και να το βάλουμε πιο πικάκι. Τι ομό. Α, όμως είναι, ωραία. Τέλεια, είμαστε έτοιμοι. Είπαμε, είμαστε για... Σωστό, γιατί να μπαίνουμε σε μπελάδες. Δεν μπαίνουμε σε μπελάδες τέτοιους. Σλάντζα. Μπήκε πόρτα στο κλίμα του, όπως δεν τσιλάζει. Εγώ είμαι του κλίματος, αυτό δεν είμαι σαν τη φίλη μου τη Βούλα που κλείνει 8 ώρες στην κουζίνα. Είναι καταπληκτική μαγείρισα, δεν το λέω, αλλά πολλές ώρες. Δεν το κάνουμε εμείς αυτό. Τέλεια. Έτσι. Θέλουμε, ωραία, να μην ακουμπάει η γέμιση στην πρώτη λωρίδα. Ναι, στην πρώτη και στην τελευταία, γιατί θα την γυρίσουμε για να την κλείσουμε. Έτσι. Ωραία. Οπότε είναι εδώ πέρα ουσιαστικά. Το κάναμε σαν έτσι μια πολύ ωραία... Ένα λοφάκο. Λοφάκος. Ωραίο. Φοβερό. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα το τυλίγουμε. Πώς. Πιάνουμε τις φαρδιές λωρίδες μας, τις ακρινές, τις φέρνουμε στο πλάι και το καλύπτουμε. Να γίνει έτσι σαν, ναι, ένα βαθλωματάκι. Σαν να το, να το κλείνουμε. Ναι. Σαν μια βαρκούλα ένα πράγμα. Το φτιάχνουμε δίπλα, έτσι. Το κολλάμε πάνω. Ξέρεις τι μου αρέσει, που βάζει πολύ αγάπη, μωρέ. Βάζει. Αυτό δεν είναι το μυστικό για τη μαγειρική. Ακριβώς. Άμα τα αγαπάς. Εγώ δεν τρελαίνομαι κιόλας. Η αλήθεια είναι ότι είχα μεγαλώσει ένα σπίτι, είναι πολύ καλή μαγείρισα στη μαμά μου. Πάρα πολύ καλή μαγείρισα και με μεγάλη τρέλα με πολλά φαγητά. Εγώ δεν έμοιασα και τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Τι λες τώρα, κοίτα τι ωραία που το κάνεις. Και τώρα το κάνουμε έτσι, χιαστή. Ένα, σαν να πλέκουμε μία κοτσίδα, σαν τα μαλλιά, ας πούμε, που ήρθαν και έδεσαν. Από εκεί εμπνεύστηκε, ναι, στην νεκταρία το μαλλί σήμερα. Από εκεί το εμπνεύστηκα, αφού είπαμε σήμερα κοκοράκια, σήμερα πλεξουδάκια. Βλέπετε πόσο εύκολο και χωρίς να λερώσουμε πάρα πάρα πολύ. Τίποτα δεν λερώσαμε, δεν λερώσαμε ένα σκεύος μόνο για να κάνουμε τη μίξη των υλικών μας. Φτιάχνουμε και εδώ. Κοίτα τι όμορφη που βγαίνει. Κοίτα τι όμορφη. Επειδή η σφολιάτα φουσκώνει, θα έρθει και θα φουσκώσει. Στο τέλος θα κλείσουν και και έχουμε έτοιμα. Το βάλουμε και στο ταψάκι μας. Τέλεια, έχουμε ένα πυρεξάκι. Πολύ όμορφο, άστα εδώ. Μας βοήθησε αυτό το χαρτάκι, ήταν από τη σφολιάτα. Θέλεις να σε βοηθήσω. Να την πιάσουμε μαζί. Μην το βάζουμε. Έτσι. Το βγάζουμε, τραβάμε το... Ωραίο. Θέλεις να βγάλουμε το χαρτάκι. Λοιπόν, θα πιάσουμε... Θα το πιάσω από κάτω εγώ. Το πιάσεις και εσύ από κάτω. Πιάστο με τα δύο τα χεράκια. Έτσι. Ωραία. Ωραιότατο. Και... Δεν θα το ψήσουμε το χαρτί μαζί. Όχι. Είπαμε, είμαστε για άσχετο. Θα πούμε και την παραμονή. Να τα λέμε και αυτά. Λεπτομέρεια. Το χαρτί δεν τρώει. Δεν θα το ψήσουμε το χαρτί μαζί. Όχι. Θέλουμε να το αλείψουμε με κάτι, με αυγουλάκι, με κάτι από πάνω. Αν θέλουμε το βάζουμε αυγουλάκι. Εγώ δεν μου αρέσει πάρα πολύ το αυγό να το βάζω στη σφολιά. Τα βάζω γάλα. Γαλατάκι σκέτο. Το γάλα δίνει χρώμα.
Και το αυγό δίνει την τραχανάδα και τη γεύση και στα φαγητά μας. Τη γυαλάδα, γι' αυτό βάζουμε στα κουλουράκια το αυγό το από πάνω. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς, θέλει λίγο τη σφολιάτα να φουσκώσει αμέσως. Γιατί 200-210 δεν θέλει πάρα πολύ ώρα, γιατί ουσιαστικά είναι μαγειρεμένο φαγητό. Ουσιαστικά θέλουμε να ψηθεί το αυγουλάκι, να λιώσει το τυράκι. Και η σφολιάτα. Να ψηθεί η σφολιάτα. Και τη βάζω εγώ στο φούρνο και κάνω το μαγικό. Και την ψήνω στο λεπτό. Έτσι, πίταμα. Βγαίνει τέλεια. Παρόλο που εμένα πάρα πολύ στην αίθουσα. Μπορείτε να τη βάλετε, να έχετε. Και όταν θα κάνετε ας πούμε, το ντεκόρ μας. Να την πάτε σε μια φίλη σας που παντρεύει το παιδί της και έχει μια γιορτή. Και μπορούμε να τη στολίσουμε εδώ με ντοματάκια. Επιτέλους αυτό το ντεκόρ. Έχουμε ντεκόρ, το να βάλουμε μαχαίρι. Λίγο μαϊδανό. Ναι. Είπαμε, βάλαμε μέσα πιπεριές, μαϊδανό, τυριά. Στα 600 περίπου γραμμάρια κρέατος από ένα φλιτζάνι του τσαγιού. Και μπορούμε να την πάμε. Είναι το αγαπημένο κομμάτι της νεκταρίας αυτό το food styling. Μα και πραγματικά η αλήθεια είναι πως το προσφέρει σε ένα πιάτο πάρα πολλές φορές. Ένα πολύ απλό πιάτο μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο αν το προσφέρει όμορφο. Φαντασία. Ντοματάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους κάναμε αυτό το food styling που... Ωραιότατο. Εγώ είμαι εδώ πέρα με το πιατάκι μου. Έχω φέρει χάρτο πετσετούλες. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Γιατί δεν ανυπομονώ να δοκιμάσω. Το μαχαιράκι. Το μαχαιράκι μας... Τέλεια. Έχω. Λοιπόν, χέρι με χέρι το μαχαίρι, Χριστόφορε, θα τσακωθούμε, να ξέρεις. Έλα μωρέ, γιατί αν τσακωθούμε. Πιθανότερο είναι να κοπείτε όταν το δίνετε χέρι με χέρι παρά να τσακωθείτε. Σωστό. Έτσι, προσέχουμε τα μαχαίρια γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θέλω να μου κόψετε για να κάνω και ένα food styling εδώ πέρα εγώ. Στο πιατάκι, το καθιερωμένο μας. Αυτό που έψησα. Πω. Θα βγει μέσα. Παναγία μου και Χριστέ μου. Παναγία μου. Όπω. Ακούστε το κρακ, κρακ, κρακ. Είναι και πολύ νόστιμο. Θα τη φάτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θεοτράγανη. Θεοτράγανη και... Παιδιά, μου σχομυρίζει. Μου σχομυρίζει. Μυρίζουν οι πιπεριές, οι οποίες δένουν πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά Νεκταρία, δεν ακούσαμε το κράτς-κράτς. Περιμένετε. Ορίστε, κάτι ακούγεται. Έχει κράτς-κράτς, ρε. Έχει κράτς-κράτς, Χριστόφορε. Όταν έχει κράτς-κράτς, αλλά δεν τα ακούμε όλο μπιρ-μπιρ-μπιρ. Κοίτα, ρε, τώρα με κατηγορεί ότι μιλάω και πολύ. Όχι, ρε, πώς το πες αυτό. Φοβερό. Όχι εγώ, ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής το λέει. Θοδωρή. Από μέσα. Λοιπόν. Κοίταξε, εγώ τώρα θα το κάνω λίγο πιο έτσι. Και κάτι. Και παρεπτόντως έχουμε και παρέα σήμερα, γιατί σε κατηγορούν και λοιπόν, άλλοι. Εντάξει, έχω, να πω εγώ. Έχω μαζί μου την κολλητή μου την Κατερίνα. Εκτός από αυτό, δεν έχουμε και άλλο κατηγορία. Να σου πω τρία λεπτά. Για πες τρία. GFK. Σε κατηγορούν, σε κατηγορούν. GFK. Είμαι πλέον γνωστή και στην Αμερική. Έτσι. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν. Φιλάκια, ο GFK είναι ο μπαμπάς μου. Τα αποκάλυψε τα συνθηματικά. Τώρα δεν έχουμε ούτε συνθηματικά σε αυτή την εκπομπή. Έλα τώρα. Το Facebook GFK μας έχει πεθάνει. Στα likes, στις κοινοποιήσεις. Γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά τα ντοματίνια τα λατρεύω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα λατρεύω. Είναι πάρα πολύ ωραία και αυτό το χρώμα δεν το. Κοιτάξτε είναι εδώ χρώμα τώρα. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και όχι, κοιτάξτε. Πάρα, το κίτρινο το έχω. Και υπάρχουν και πολλά είδη να πούμε. Πάρα πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά είδη. Αυτά τώρα τι ήτανε. Τι ντοματίνια ήταν. Ορίστε και ζουμάκι καταπληκτικό. Αν δεν έβαζε και τα χέρια Νεκταρία μπροστά θα ήταν ακόμα καλύτερο. Συγγνώμη. Αλλά πρέπει να φτιάξω κάπως το πιατάκι, βρε παιδιά. Είπα και εγώ δεν θα βάλει τη δική της την πινελιά στο food styling σήμερα, δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι, να βάλουμε. Πάντως, εγώ θα πω ότι σημαντικό είναι και η πρώτη ύλη στη μαγειρική, έτσι. Πάντα, εννοείται. Το πιο βασικό είναι οι πρώτες ύλες, γι' αυτό πρέπει να ψωνίζουμε, ειδικά για αυτή τη συνταγή, καλά κρεατάκια. Σωστά. Ακριβώς. Και λοιπόν, να δούμε μία και τα υλικά μας τώρα που το είπαμε. Βεβαίως να τα δούμε. Για την εύκολη κοτόπιτα, τι χρειαστήκαμε. Τα χρειαστήκαμε. Στήθος κοτόπουλο ή ένα ολόκληρο κοτόπουλο που μας έχει μείνει από την προηγούμενη μέρα βρασμένο. Θέλουμε πιπεριές πολύχρωμες, πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, ό,τι θέλουμε εμείς. Τώρα αν λέτε και άλλο χρώμα δεν μας πειράζει.
Θέλουμε τυράκια τριμμένα, κατά προτίμηση μαλακά, όπως γκούντα ή μίσκληρα τύπου ένταμ και τέτοια. Θα χρειαστούμε 3 βουλάκια, 1 σφολιάτα, μαϊντανό και αλάτι και πιπέρι. Εάν θα βράσουμε το κοτόπουλο με το αλατοπίπερο, δεν θα βάλουμε στην πίτα μας. Εμείς εδώ δεν βάλαμε. Αν είμαστε καλοφαγάδες και τα θέλουμε πιο πικάντικα και πιο αλατισμένα, θα προσθέσουμε επιπλέον αλάτι, πιπέρι και μπορούμε να προσθέσουμε πάπρικα, μπουκόβο και να το κάνουμε και πιο καυτερό επίσης. Υπάρχουν και προϊόντα στην αγορά, όπως η καπνιστή πάπρικα που έχει πάρα πολύ γεύση, δίνει και τη γεύση του καπνιστού. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης μπορούμε να βάλουμε μέσα και μπέικον, να το κάνουμε λίγο πιο πικάντικο. Α, ωραίο. Μπράβο, αυτή την εκδοχή με το μπέικον. Και γίνεται περίπτωση. Και νεκταρίας αυτή. Εσύ, συγγνώμη, νεκταρία, στολίζεις και το τραπέζι τώρα. Ναι. Δεν σου φτάνει το πιάτο, στολίζεις και το τραπέζι πλέον. Αμάν, βρε Χριστόφορε, ναι, θέλω να το στολίσω και το τραπέζι. Κοίτα τι ωραία. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δίνουμε μοναδικές ποινές για μία ακόμα φορά. Ορίστε. Ναι. Να, ωραία. Και τι όμορφα. Και πάνω απ' όλα τρώγεται έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία νόστιμη. Σας προκαλώ να φάτε. Εννοείται και θα δοκιμάσουμε. Ναι, 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 να δοκιμάσω και είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει. Και φτιάξε τα. Είναι πολύ εύκολη, γίνεται. Δεν υπάρχει. Εγώ γίνεται τώρα. Πάρα πολύ γρήγορα. Το πρόβλημα βέβαια, νεκταρία, είναι ότι ακούω ότι προμηνύεται ντου μέσα, να ξέρεις, για να φάνε. Πάρ' το πιάτο και φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση και τα δύο θα τα πάρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μήπως τώρα να θα το πάμε αυτό μέσα και να φάμε αυτό εμείς. Καλύτερα είναι, πιο μεγάλο αυτό. Λες, ε. Άστα μωρέ τα καημένα τα παιδάκια, ρίξε και ένα κοκαλάκι. Άντε καλά. Αυτό το ωραίο το πιάτο θα πάει σε εσάς. Πάντως ήταν θεϊκή κοτόπιτα. Θα μας κόψει να δοκιμάσουμε από εδώ για να πάμε αυτό μέσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εμένα θα μου κόψει τη γωνία. Για να με αγαπάει πεθερά. Α, γι' αυτό, όχι επειδή λέμε μπακλαβάς γωνία το καλύτερο κομμάτι, ας πούμε. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Ας την πάρει τη γωνία ο Χριστόφορος. Λοιπόν, αυτό. Θα σου κόψω τη. Τι Αμάν, μην πάλι στο κοντρόλ. Αμάν, πάλι στο κοντρόλ. Δεν ξέρω, εγώ δεν άκουσα πάλι. Να δώσω πολλά πολλά φυλάκια. Καλύτερα που δεν ακούσαμε. Κάτι για λαρισαίες πεθερές ακούω. Δεν ξέρω για ποιον πάει η καμπάνα, παιδιά. Εγώ δεν παντρεύομαι ακόμα. Ούτε εγώ ξέρω, παιδιά, γιατί παντρεύομαι εγώ. Τι δεν ξέρω εγώ τι κάνεις εσύ. Λοιπόν, Πόπι μου, παιδιά, λοιπόν, έλα, αυτό θέλει να το χάνετε από κοντά, η εικόνα είναι μοναδική. Κοιτάξτε εδώ, απλά. Όχι, κοιτάξτε εδώ τώρα, έτσι. Μας ενδιαφέρει να ψηφούν τα λοιπόν, πράγματα. Εγώ τώρα, όλα... εγώ τώρα θα δοκιμάσω και μετά θα δώσω τα φυλάκια μου και τα χαιρετίσματά μου. Κοιτάξτε εδώ. Τα γνωστά της νεκταρίας, δηλαδή. Πω, Παναγία μου και Χριστέ μου, Κατερίνα, έλα και εσύ μέσα να δοκιμάσεις. Έλα μέσα, εγώ δοκιμάζω τώρα. Τρώω. Για να δούμε. Αυτό είναι το καλύτερο πλάνο! Ωραίοτατο, για να πάμε. Είναι πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει. Είναι θεϊκή. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεπέρασε η Πόπη σήμερα. Η Πόπη με έχει αφήσει χιλιόμετρα τώρα πίσω. Εντάξει. Είναι πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είπαμε, είναι για άσχετους. Μ' αρέσει το μαϊντανό που δίνει μέσα, το ωραίο του το άρωμα. Μ' αρέσει το τυράκι που έχει λιώσει. Το χρώμα, είπαμε, ο μαϊντανός πάει. Εντάξει, η ποιότητα του κοτόπουλου δεν υπάρχει. Δηλαδή φαίνεται ότι το κοτόπουλο αυτό είναι. Πώς να σου το πω, είναι τέλειο. Είναι πολύ γευστικό κοτόπουλο. Πολύ ωραία. Είναι πολύ νόστιμο. Ναι, και ούτε το αλάτι το παραπάνω το θέλει. Δηλαδή, εγώ δεν θα έβαζα αλάτι. Συνδυάζεται πολύ ωραία και η πιπεριά με το κοτόπουλο δίνει γεύση μοναδική. Το τυρί έτσι, όλα είναι. Θες πέσια. Είναι. Φοβερό συνδυασμό. Παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο, οπότε εγώ προτείνω να ξαναδούμε άλλη μία τελικά, παρακαλώ. Πάμε να δούμε μία τελικά. Αν και είναι εύκολα, νομίζω μπορεί να τα θυμάστε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Εξάλλου γι' αυτό το ονομάσαμε και εύκολη κοτόπιτα. Πανεύκολη, λοιπόν, τα υλικά μας είναι στήθος κοτόπουλο, είπαμε γύρω σε 700 γραμμάρια ή αλλιώς ένα πολύ μεγάλο στήθος ή γενικώς σας έχει περισσέψει κοτόπουλο από προηγούμενη συνταγή, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Πιπεριές πολύχρωμες, τυράκια τριμμένα κυρίως, τι μας είπες νεκταρία, τι τυριά. Κυρίως γκούντα ή τυριά που λιώνουν εύκολα. Μαλακά γενικό. Μαλακά τυράκια για να είναι μαστιχωτό μέσα. Γιατί εγώ ρώτησα την Πόπη, γιατί δεν βάζει ρύζι, τραχανά μέσα, σιμιγδάλι. Μου λέει γιατί η γέμιση δεν έχει πολλά υγρά, έχει μόνο το αυγουλάκι, το οποίο απορροφάται και από το κοτοπουλάκι και είναι ζουμερό. Έχει και το τυράκι που λιώνει. Οπότε αν είναι και το τυράκι στεγνό, δεν θα έχουμε από πουθενά το ζουμερό που θέλουμε. Ωραία. Έχουμε και τα 3 τα αυγά. Δεν τα θυμάμαι τα άλλα απ' έξω όμως, παρακαλώ. Θα καταγγείλω. Μπράβο, ευχαριστώ. Μία σφολιάτα. Μία σφολιάτα. Μαϊντανό. Αλάτι και πιπερίδες, τα πιο δύσκολα δεν θυμόμουν. Μπορεί κανένας
να το κάνει και με φύλλο που θα ανοίξει. Mm-hmm. Έτσι, απλώς δεν θα έχει αυτό το σχήμα. Τώρα το κάνει ένα ρολό ωραίο. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Κάποιος που δεν τρώει σφολιάτα, που δεν του αρέσει σφολιάτα, να ανοίξει φύλλο και να το βάλει τη γέμιση μέσα. Θα είναι και χειροποιείται το φυλάκι, το φύλλο. Ναι. Το φυλάκι. Το φυλάκι. Φυλάκια σκέφτεσαι. Ακούω, δεν μ' αρέσει. Να σου πω, δεν άνοιξε ακόμα. Γιατί μόνο την άνοιξη φιλιόμαστε. Όχι, αλλά την άνοιξη έτσι ξεκινάνε. Την άνοιξη τα πουλάκια και λαϊδούνε, έτσι. Ο Χριστόφορος. Ο Πεταλουδίτσος με την Πεταλουδίτσα. Αυτά που λέγαμε και πέρυσι δηλαδή. Μπράβο, ναι. Ναι, ρε παιδιά, κάτι μαθαίνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε και το ντοματίνι τώρα που έφαγα. Mm-hmm. Δηλαδή μετά την κοτόπιτα έδεσε πολύ ωραία. Είναι το ντεκόρ. Γιατί μου έλεγε η Πόπη, αχ, να στολίσουμε την πίτα, να στολίσουμε. Τελικά τη στολίσαμε τώρα. Κοίτα εδώ. Αυτό το κίτρινο είναι τέλειο. Mm-hmm. Εσύ συνεχίζεις και τρως. Εγώ βλέπεις ότι έχω δουλειά και δεν τρώω, γιατί πρώτα η δουλειά και μετά το φαγητό. Όπως θέλεις. Έχει χάρη τώρα που μιλάς εσύ. Ναι. Αν μίλαγα εγώ τώρα θα το είχες τσεκίσει. Ναι, γιατί μιλάω εγώ. Επίσης έχω να ρωτήσω το εξής, επειδή σου αρέσει το food styling. Πάρα τώρα που έχουμε και Δεκέμβρη και τώρα που έρχεται ο Δεκέμβρης μάλλον και θα αρχίσουμε να στολίζουμε και τα Χριστούγεννα και αυτά, εσύ θα στολίζεις πιάτα ή δέντρα, για να καταλάβω. Εγώ στο σπίτι μου δεν θα στολίσω δέντρο. Καραβάκι. Τι θα κάνεις? Θα κάνω ένα δέντρο. Σοκολατένιο. Όχι σοκολατένιο. Όλο σοκολάτα και θα το φέρεις εδώ να το φάμε. Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή, αλλά όχι. Α. Αλλά. Θα κάνω, σκέφτηκα να κάνω από μακαρόνς. Να τα βάψω πράσινα και να τα κάνω. Μ' αρέσει, θα μας δείξεις καμιά φορά μακαρόνς. Μακαρόνς. Γιατί όχι? Είναι λίγο δύσκολα τα μακαρόνς. Γι' αυτό, να μην σε τεστάρουμε στα δύσκολα, όλα εύκολα, εύκολα. Άντε καλά. Δηλαδή, από αυτή την απλή πίτα θα πάμε στα θα πάμε στα μακαρόνς. Σταδιακά, προς το τέλος του... του χρόνου. Εγώ θέλω να δώσω με τη σειρά μου φυλάκια στην κολλητή μου την Κατέρι που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Κοριτσάρα μου, που είσαι, μέσα. Σωστά. Αγάπη μου, σε περιμένει πίτα σου. Πες χαιρετίσματα, πες χαιρετίσματα, ναι, ναι. Λοιπόν, μπαμπά, JFK και εσείς εδώ πέρα, στη μανούλα μου τη γλυκιά. Να δώσω στον Τινάκο φυλάκια, στη γιαγιά μου, στη θεία μου την Άντη, στην Κωνσταντίνα την ξαδερφή μου, στην Ιωάννα και... Είναι το καλύτερο σημείο γιατί μιλάει και εγώ τρώω, οπότε συνέχισε. Στον Περικλή, στην πανέμορφη Λάρισα, στο Βόλο κάτω. Φιλάκια πολλά, Σκιάθος, όσοι μας βλέπουν. Ναι, ναι, ναι. Άμα που έφυγε ο Ομπάμα, θα του στέλναμε. Αν έφυγε ο Ομπάμα, σωστό. Έφυγε και ο Ομπάμα σήμερα. Δεν πειράζει, τον επόμενο πρόεδρο. Μπράβο. Να στείλουμε και στο Θωμά, φιλάκια πολλά. Στο Θωμά που δεν μας είδε. Σωστό. Τον έφυγε ο Θωμά. Θωμά, απαράδεκτος. Θωμά, είσαι απαράδεκτος. Θα το δει την επανάληψη στο Facebook. Θα τη δει και θα έρθει στην επόμενη εκπομπή να μας δείξει πώς ξεπαχνίζουμε το κοτόπουλο. Πώς βγάζουμε το φιλετάκι και γενικότερα για τα κοτοπουλάκια πράγματα. Αυτά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα, Νεκταρία, και την Πόπη Μάντη. Να την κάνετε, είναι θεϊκή κοτόπιτα. Ευχαριστούμε πολύ. Να την κάνετε, είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη και όταν είναι ζεστή είναι καταπληκτική, γιατί η σφολιάτα έχει αυτό το μειονέκτημα των κρύων. Αλλά και πάλι και κρύα. Και κρύα είναι... τρώγεται υπέροχη. Όχι, είναι εξαιρετική, τον κοιόμε εγώ και ευχαριστούμε πολύ την Πόπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν για ακόμη μια φορά μαζί μου. Μπορείς να αποχωρήσεις με την Πόπη και να με αφήσετε εμένα εδώ πέρα με την κατόπιτα. Ωραία. Δώσε διαφημίσεις τότε εσύ. Πλένεις εσύ, εμείς δεν ξέρουμε. Ακριβώς. Πλένεις και πιάτα. Διαφημίσεις και πλένει πιάτα. Φιλάκια.